Τις προάλλες που λες, βρέθηκα σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση, τα Education Business Awards 2017, έτσι και ωραίο τίτλο εκεί στην Αθηναίδα κάπου στον Γκάζι. Και είδα ότι μια εταιρεία που διέπρεψε με τα βραβεία που κατέκτησε ήταν η RDC Informatics. Μια RDC Informatics βραβείο, ξανά μανα RDC Informatics γραφείο, βρε ξανά μανα γραφείο και βραβείο μαζί, όλα τα βραβεία τα πήρε και τα σήκωσε. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί στη χώρα της μιζέριας, της κλάψας, στην Ελλάδα της κρίσης, γίνονται και θετικά πράγματα που δεν τα μαθαίνουμε. Στα αρνητικά είμαστε πρώτοι, βλέπεις. Και έτσι αυτή ήταν η αφορμή και ήρθα σε μια επαφή με την εταιρεία και αφού τα είπαμε, τα μιλήσαμε και τα συμφωνήσαμε, απόψε κοντά μου βρίσκεται ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, ο Ηθήνο Νους, ο ιδιοκτήτης, ο CEO που λέμε και στα νέα ελληνικά, ο ιδιοκτήτης λοιπόν της RDC Electronics, ο Διονύσης Κουτσαντώνης και για τους φίλους Σάκης. Καλώς τον. Η πρώτη κλασική ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι τι κάνει η RDC, έτσι, επειδή δεν είναι και η Microsoft, όπως καταλαβαίνεις, οπότε πρέπει να σε γνωρίσουμε καλύτερα και το τι κάνεις για με τόσα ωραία βραβεία που πήρες. Πες μου αν θέλεις και δύο λόγια για τη βραδιά των Education Business Awards, πες τα όλα.gr, τα πάντα όλα. Κυρίως με την ανάπτυξη λογισμικού, τις λύσεις στο ίντερνετ, την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και με το ψηφιακό μάρκετινγκ. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριοποίησης ασχολούμαστε ιδιαίτερα με την αγορά της εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας λύσεις και τεχνολογικές λύσεις και προϊόντα για την αγορά για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Mm-hmm. Και έτσι βρεθήκαμε με τις λύσεις και τα προϊόντα μας στη βραδιά των Education Business Awards πριν 2 εβδομάδες. Ωραία. Αλήθεια, το RDC τι σημαίνει? Τα αρχικά του ακρονίμου της εταιρείας μας προκύπτουν από τα αρχικά των λέξεων Research, Development and Consulting. Δηλαδή, έρευνα, ανάπτυξη, συμβουλές, κάτι τέτοιο. Έρευνα, ανάπτυξη και συμβουλευτική. Συμβουλευτική είναι σωστά. Συμβουλές, τι λέω, Θεέ μου. Λοιπόν, αυτό που συγκράτησα, Σάκη, από την εκδήλωση, αυτό που ακούστηκε δηλαδή και πιο πολύ και όλο ένα και ακούγότανε, ήταν μια πλατφόρμα που έχετε, αν δεν κάνω λάθος, ονόματι Μέλο. Καλά το λέω? Καλά. Σωστά. Τι είναι το Μέλο? Αποτέλεσμα πολλών ετών έρευνας και ανάπτυξης εταιρείας, η αιχμή του δώρατος των τεχνολογικών προϊόντων μας, αποτελεί η πλατφόρμα αυτή, η πλατφόρμα Μέλο. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που απευθύνεται κατά βάση σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αλλά και σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων, όπου ο βασικός στόχος είναι η παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης μέσα από τον υπολογιστή, εξ αποστάσεως ψηφιακής εκπαίδευσης. Είτε αυτή είναι σε ασύγχρονη μορφή, δηλαδή μπορούμε ανά πάσα στιγμή να έχουμε πρόσβαση σε ένα εκπαιδευτικό περιεχόμενο, mm-hmm. είτε πρόκειται για ζωντανή εκπαίδευση. Δηλαδή την ίδια στιγμή είναι ο καθηγητής, απομακρυσμένοι μαθητές και ο καθηγητής παρέχει, ας πούμε, μια ζωντανή συνεδρία εκπαίδευσης με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείμενο. Μάλιστα, δηλαδή, έτσι, εντάξει, εσύ βέβαια λόγω δουλειάς και θέσης μπορείς να τα πεις και πολύ θεωρητικά, έτσι, μωρέως όρους και τα λοιπά, αλλά για να τα κάνουμε και λίγο ελληνικά. Ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα στην οποία μια εταιρεία μπορεί να την έχει για τον κόσμο της, ας πούμε, και να μπαίνει και να εκπαιδεύεται σε διάφορα αντικείμενα σε μέρους τομείς. Σωστά. Με χρήση του διαδικτύου και μέσα από οποιαδήποτε συσκευή, mm-hmm. μπορεί το στέλεχος μιας επιχείρησης, ο μαθητής ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Α, είστε και φροντιστήρια και γυμνάσια λύκη και όλα αυτά, τέλος πάντων. Το σύνολο της εκπαιδευτικής αγοράς που μπορούσαμε να πούμε χαριτολογώντας ότι μπορεί να ξεκινήσει από τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, mm-hmm. και να φτάσει χωρίς ανώριο, έτσι, σε οποιαδήποτε ηλικία. Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό. Φαντάζομαι ελληνικό το περιβάλλον, αλλά δηλαδή Greek, έτσι, είναι δικιά μας η ανάπτυξη, δικιά σας RDC Made. Η ανάπτυξη του προϊόντος αυτού ξεκίνησε το 2004 σαν αποτέλεσμα... Με την Ολυμπιάδα, Ναι, ακριβώς. Τότε μια ομάδα συμφοιτητών τότε στο Πανεπιστήμιο, στο Εργαστήριο Προγραμματισμού και Διοίκησης Έργων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Μέσα στο πλαίσιο της έρευνας, αντικείμενο διδακτορικού, ξεκινήσαμε μια έρευνα για το τι υπάρχει, το state of the art, όπως λέμε, στις πλατφόρμες e-learning παγκοσμίως.
Και εντοπίζοντας κάποια κενά που διαπιστώσαμε στην παγκόσμια βιβλιογραφία και στα προϊόντα που κυκλοφορούσαν τότε στην αγορά, ξεκινήσαμε ένα φιλόδοξο σχέδιο να σχεδιάζουμε ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα στο εργαστήριο και να το δίνουμε έξω στην εταιρεία, έτσι προκειμένου να, αφενός να αναπτύσσεται, αφετέρου να βγαίνει στην αγορά. Δηλαδή να μην είναι ένα προϊόν το οποίο πρόκειται για προϊόν εργαστηρίου, αλλά να βγαίνει στην αγορά, να δοκιμάζεται και μέσα από το feedback που πήραμε από τις πρώτες μας εγκαταστάσεις, αυτό να βελτιώνεται, να γίνεται καλύτερο. Πόσα άτομα ξεκινήσατε από το, στο Πανεπιστήμιο? Στο Πανεπιστήμιο η ομάδα μας ήταν πενταμελής. Πόσοι απομείνατε? Η ομάδα του Πανεπιστημίου, τα παιδιά όλα συνέχισαν με ξεχωριστά κομμάτια. Αυτό στο μέλλον, RDC και τέτοια, πόσοι το ξεκινήσατε, πόσοι συνέχισε, πόσοι μείνατε δηλαδή τώρα? Τώρα είμαστε δύο από την ομάδα. Χάθηκαν τρεις στον δρόμο. Από την ομάδα αυτή. Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή, κάτσε για να το καταλάβω, αυτή τη στιγμή είμαστε οι μοναδικοί παγκοσμίως σε κάτι, ας πούμε, ή είναι και άλλες πλατφόρμες από το μέλλον? Φυσικά υπάρχουν δεκάδες συστήματα τέτοια στην παγκόσμια αγορά. Ποια, έστω μετά από 13 χρόνια, ναι. Στην παγκόσμια αγορά, βεβαίως. Το σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτή την εμπειρία και μέσα στην από Ελλάδα όλα... πάντως πρέπει να είστε οι μόνοι που έχετε κάτι τέτοιο, έτσι. Αυτή την εντύπωση έχω, τουλάχιστον και σε επίπεδο, αν θέλεις, ορίμανσης του προϊόντος. Είναι μία από τις πιο αξιόλογες προσπάθειες που υπάρχουν, αν όχι μόνοι. Και η φιλοδοξία μας είναι να την κάνουμε να στέκεται απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό, σωστά, και όχι στον εγχώριο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια το προϊόν διεθνοποιείται. Έχει αποκτήσει πλέον το μέλλον, αποτελεί ένα παγκόσμιο trademark. Γέλα. Ναι, και πλέον μέσα από αυτή την ονομασία είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση της πλατφόρμας στο εξωτερικό. Δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε, ποιους έχετε πελάτες, πού το έχετε βάλει το μέλλον? Σήμερα η πλατφόρμα εξυπηρετεί περισσότερους από 500 εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Σόπα! 500 στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Μιλάς τώρα φροντιστήρια, σχολεία, όλα μαζί. Φροντιστήρια, σχολεία, εργαστήριο ελευθερών σπουδών, ΙΕΚ, κολέγια. Αλλά και πάρα πολλούς ιδιαίτερους χώρους που ίσως δεν πάει το μυαλό μας, όπως εκπαίδευση γυμναστών, εκπαίδευση κρεοπολών. Εκπαίδευση κρεοπολών, τι μάθετε, πώς θα πιάσω το γαντζάρι? Βεβαίως. Εκπαίδευση σε ασφαλή κολύμβηση, εκπαίδευση σε πάρα πολλές εξειδικεύσεις επιχειρήσεων, όπως σε ασφαλιστές, στην αεροπορία, σε μηχανικούς αεροσκαφών, σε δικηγόρους, σε λογιστές, σε πάρα πολλά επαγγέλματα, σε πάρα πολλές εφαρμογές. Μάλιστα. Κάτι έτσι πιο διάσημους πελάτες που έχεις στην Ελλάδα, ας πούμε, που μπορείς να μας πεις έτσι, να... Θα μπορούσα, νομίζω ότι σημαντικότερη, μία από τις σημαντικότερες, όπως να σας μοιραστώ μαζί σας, μία από τους τελευταίους πελάτες που δεν είναι αμυγός ελληνικός πελάτης, είναι μάλλον διεθνής πελάτης, και είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Έλα! Ναι, η Παγκόσμια Τράπεζα. Θα πας που εκεί, θα είστε κοντά με την Κριστίν Λαγκάρντ. Στην Ουάσιγκτον. Πες καμιά κουβέντα. Στην Ουάσιγκτον. Να στείλει κανένα δάνειο, ρε άνθρωπε. Λοιπόν, η Παγκόσμια Τράπεζα είναι σύμβουλος αποτελεί σύμβουλο της ελληνικής κυβέρνησης εδώ στην Ελλάδα σχετικά με τη διανομή των κοινωνικών επιδομάτων. Όλοι θα έχουν ακούσει για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης που ξεκίνησε να μοιράζεται τον Γενάρη σε διάφορες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Αυτό δεν το κόψε ο Αλέξης? Όχι, ίσα ίσα ο Αλέξης, αυτό το έκανε. Α, μιλάς για τα 600 που έδωσε το... Λιγότερα, όχι, όχι, όχι. Πρόκειται για ένα ειδικό επίδομα που ξεκίνησε η διανομή του την 1η Φεβρουαρίου. Φέτος. Φέτος, ναι. Λοιπόν, και το εγχείρημα, εκεί που κληθήκαμε να βοηθήσουμε, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Υπουργείο Εργασίας, ο οποίος ήταν ο αποδέκτης του έργου που κάναμε μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα, ήταν να εκπαιδεύσουμε 2.000 υπαλλήλους των Δήμων, και μάλιστα να εκπαιδεύσουμε μέσα σε 10 μέρες 2.000 υπαλλήλους, όπου θα έπρεπε να εκπαιδευτούν στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που θα πήγαιναν για να κάνουν αιτήσεις για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Κάτσε, ρε αδερφέ, με συγχωρείς, γιατί εγώ είμαι και από χωριό και δεν καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, εσύ βάζεις την πλατφόρμα σου στο Υπουργείο Εργασίας και στην Παγκόσμια Τράπεζα. Σωστά. Και πού κολλάει αυτό με το κοινωνικό? Δηλαδή, μπαίνουν μέσα και τι κάνουν οι υπάλληλοι, το ΝΟΤΑ, ας πούμε? Οι υπάλληλοι του ΝΟΤΑ εκπαιδεύτηκαν καταρχάς σε όλο το θεωρητικό πλαίσιο για το πώς μοιράζεται το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Όλες τις εξαιρέσεις. Και βεβαίως, δηλαδή υπήρχε όλα αυτά όλο το ήταν θεωρητικό. Βιντεάκια και παρουσία, PowerPoint και τέτοια θα σου που εξηγούσαν. Υπήρχε το πρώτο κομμάτι που ήταν το θεωρητικό κομμάτι το θεωρητικό κομμάτι του πλαισίου που διανέμεται το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Το δεύτερο κομμάτι ήταν βίντεο, τα οποία είχαν να κάνει με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος, λοιπόν, δηλαδή θα έκανα την αίτηση πάνω στο πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑ. Και το τρίτο είχε να κάνει
με την ταξινόμηση και οργάνωση των συχνών ερωτήσεων. Των ερωτήσεων δηλαδή που προέκυπταν από τη χρήση του συστήματος, έτσι ώστε αυτή η πληροφορία να μοιράζεται γρήγορα σε όλους τους υπαλλήλους των Δήμων και να είναι έτοιμη να μοιράζεται γρήγορα και να μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Κοίτα πλατφόρμες που βγάζουν οι Έλληνες, μπράβο. Πώς, το μέλο πώς το βγάλατε? Εμένα μέλο ακούω, μέλο και σκέφτομαι μελωδία, πεπώνει, κάτι τέτοιο. Πού προέκυψε το μέλο? Κάθε άλλο. Είναι αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα σημαντικής έρευνας που έκανε εξειδικευμένη εταιρεία για την τοποθέτηση του προϊόντος στην παγκόσμια αγορά. Mm-hmm. Και δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Απλά είναι ένα ακρονίμιο το οποίο είναι εύηχο, ναι. Είναι σύντομο, ναι. Και είναι ιδανικό για να αποτελεί ένα trademark ενός μέλο. Διεθνού προϊόντος λογισμικού. Από το μέλλον μέχρι το μέλι. Όπως ο καθένας μπορεί να κρατήσει ό,τι του αρέσει. Ναι. Το συγκρατείς, μάλιστα. Σε άλλες χώρες το έχετε βάλει το μελοσάκι? Ναι, σήμερα έχουμε εγκαταστάσεις του μέλλον στην Γερμανία, στην Κύπρο, στη Ρωσία, στη Βουλγαρία και έχει γίνει και μια πιλωτική εγκατάσταση στην Ιαπωνία. Τζαπάν! Ναι. Σε τι? Σε μια εταιρεία που ασχολείται με την επεξεργασία, που αναπτύσσει λογισμικό για την επεξεργασία βίντεο. Την εταιρεία Grass Valley. Μάλιστα. Και αυτοί δηλαδή τι έχουν για τους τεχνικούς και να μαθαίνουν πώς το επεξεργάζουν το βίντεο, πώς το... Βασικά η πλατφόρμα χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των τελικών χρηστών, δηλαδή στο προϊόν που αναπτύσσουν, έτσι ώστε να είναι σε θέση οι χρήστες παγκοσμίως να εκπαιδευτούν στο προϊόν και να πιστοποιηθούν στη γνώση του προϊόντος, δηλαδή να περάσουν και μια συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία, η οποία θα τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν και το σχετικό κάνει δίπλωμα. Κάνει και στην πλατφόρμα σου αυτή, κάνεις και εξετάσεις και τέτοια και πιστοποιήσεις και όλα. Σωστά. Πλέον ένα από τα επιτεύγματα του τελευταίου χρόνου ήταν η προσθήκη του ενός κομματιού, ενός module, όπως λέμε, λογισμικού, το οποίο είναι κατάλληλο για να κάνεις ηλεκτρονικές εξετάσεις. Τι λες? Χρησιμοποιείται και με επιτυχία και από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αλλά και από φορείς πιστοποίησης που θα ήθελαν να πιστοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες ανθρώπων, φυσικών προσώπων. Μάλιστα. Για να πάρει και ο Σάκης έτσι μια ανάσα, καθότι έτσι έχει, βλέπω μια ένταση, να πάρεις και εσύ μια ανάσα βέβαια. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαλυματάκι, δηλαδή απλά θα σου βάλω ένα κομματάκι να ακούσεις, να χαλαρώσεις κι εσύ. Και τα λέμε σε λίγο έτσι με πολύ ωραίο ελληνικό επιχειρήν και με καλά πράγματα τα οποία γίνονται στην Ελλάδα και ως γνωστόν δεν τα μαθαίνει κανείς. Επιστροφή λοιπόν εδώ στο μαγικό αέρα του M-World Radio. Digging Deeper είναι η εκπομπή. Ταπεινός σας δούλος Suspect πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε Παρασκευή 9 με 10 το βράδυ. Και έχω εδώ τον Διονύση Κουτσαντώνη. Έχω στην παρέα μου εδώ τον Διονύση Κουτσαντώνη, που είναι ο ιδιοκτήτης, ο CEO και ο ηθήνο νους της RDC Electronics, μιας πολλά υποσχόμενης εταιρείας πληροφορικής στη χώρα μας. Λέγαμε για την πλατφόρμα Μέλο, το κορυφαίο προϊόν της εταιρείας. Σάκη, τι άλλο κάνει η RDC Electronics? Informatics, γιατί το λέω Electronics? Δεν ξέρω. Έχω πάθει ένα κόλπο έτσι, δηλαδή όλο μου κολλάει το Electronics. Μήπως να σκεφτείς να αλλάξεις το... Αφού το λες εσύ. Λοιπόν, τι άλλο κάνει η RDC Informatics, ο ΕΟ? Λοιπόν, η εταιρεία εκτός από τη δραστηριοποίηση στο χώρο της ανάπτυξης εφαρμογών για το διαδίκτυο και για κινητές συσκευές, με έμφαση στον τομέα του e-learning και στο χώρο των ηλεκτρονικών καταστημάτων, ασχολείται με τη μηχανογράφηση επιχειρήσεων με συστήματα ERP και CRM, εμπορική διαχείριση, λογιστική διαχείριση, να το πούμε πιο απλά λόγια, το ένα σκέλος. Και το άλλο κομμάτι της εταιρείας ασχολείται με το digital marketing, με την ανάπτυξη, με τη διαφήμιση επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Ναι. Πέραν αυτών των επιχειρηματικών, θέλω να σου κάνω μια φιλοσοφική ερώτηση. Επειδή είσαι άνθρωπος της αγοράς, ας πούμε, και στο σκληρό μέτωπο του ελληνικού επιχειρήματος. Γι' αυτό είμαι κοντά σου. Ναι. Είχα χθες μια συζήτηση με ένα φίλο και θυμάμαι κάπου εκεί στο 2000 περίπου, 2001-2002 κάπου εκεί, έγινε ένα ξέσπασμα και εμφανίστηκαν πάρα πολλά, επειδή είπες πριν από λίγο ότι κάνετε e-shops, ηλεκτρονικά καταστήματα.
Βλέπουμε όμως σχεδόν 15 χρόνια αργότερα ότι η αναλογία μεταξύ των πωλήσεων από ηλεκτρονικά καταστήματα με φυσικά καταστήματα δεν έχει όπως φαντάζονταν και πολλοί συνωμοσιολόγοι, ότι δεν θα υπάρχουν πια μαγαζιά και θα πηγαίνουμε μόνο σε digital stores και. Και βλέπεις, παιδί μου, ότι το φυσικό μαγαζί την αξία του δεν τη χάνει. Εντάξει, θα πάρεις κάποια μπινελίκια, ξέρω εγώ, από το ίντερνετ, αλλά τα προϊόντα που γουστάρεις, που θέλεις, το μαγαζί θες να το βρίσκεις, τέλος πάντων. Πού κατά τη γνώμη σου οφείλεται αυτό? Ενώ όλοι έλεγαν, ας πούμε, πω με τα ηλεκτρονικά καταστήματα θα ισοπεδωθούν τα κανονικά, θα χάσει ο κόσμος δουλειά, μα, μου, αού. Πώς το εξήγεις εσύ αυτό? Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις του τι συμβαίνει. Mm-hmm. Σίγουρα, το σίγουρο είναι ότι αλλαγή, η αγορά αλλάζει. Σε καμία περίπτωση, όποιο κομμάτι της αγοράς, αν δούμε σε επίπεδο retail, είτε στο retail, είτε στα ρούχα, είτε στο... Retail, we'll say Λιάννικη, all right? Λοιπόν, σε οποιοδήποτε κλάδο της αγοράς, Λιάννικης, να το πούμε έτσι, η έλευση των ηλεκτρονικών καταστημάτων και των δυνατοτήτων μέσα από τα συστήματα ηλεκτρονικών αγορών έχει αλλάξει την εκάστοτε αγορά. Mm-hmm. Σίγουρα, πλέον έχουν αναπτυχθεί νέοι τρόποι προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων. Σίγουρα η αξία των ηλεκτρονικών καταστημάτων πουθενά δεν έγινε στον κόσμο αυτό να εξαφανιστούν τα φυσικά καταστήματα. Αλλά ταυτόχρονα όμως η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων υπήρξε ραγδαία. Και υπήρξε ραγδαία και στην Ελλάδα, και κάθε χρόνο αυξάνεται εδώ, mm-hmm, στην αγορά μας, ακόμα και τώρα εν μέσω κρίσης, ή μάλλον θα έλεγα ότι είναι μια κατάσταση που ευνοείται από την κρίση, mm-hmm, δίνοντας έμφαση στην αναζήτηση της νότερης τιμής, τα ηλεκτρονικά καταστήματα να κερδίζουν έδαφος. Βέβαια, υπάρχει και η έννοια της πολυκαναλικής πώλησης, όπως λέμε, δηλαδή των καταστημάτων Λιανικής, που συνδυάζουν και τη φυσική παρουσία με καταστήματα, mm, αλλά και την ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, έτσι να καλύψουν οποιαδήποτε αγοραστική ανάγκη. Mm. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δύο πράγματα διακριτά, που το ένα καλύπτει το άλλο ή αποκλείει το άλλο. Υπάρχουν πολύ πετυχημένα καταστήματα τα οποία έχουν μόνο φυσική παρουσία. Ας μην ξεχνάμε τη μεγάλη αλυσίδα, χωρίς αυτό να θεωρηθεί διαφήμιση, τη μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Κλαβενίτης, που, μάλιστα, δεν έχει καμία διαδικτυακή παρουσία μέχρι σήμερα και αναπτύσσεται. Δεν το ξέρα. Δεν έχει site τίποτα. Καμία ηλεκτρονική παρουσία. Και βεβαίως, ας μην ξεχνάμε πάρα πολλά δεκάδες κόνσεπτ τα οποία έχουν ξεκινήσει και έχουν μόνο ηλεκτρονική παρουσία και δεν έχουν οι αποθήκες τους, αν υπάρχουν αποθήκες και δεν χρησιμοποιούν αποθήκες άλλων συνεργατών, logistics δηλαδή, που δεν έχουν καμία φυσική παρουσία και είναι μόνο ηλεκτρονικά καταστήματα. Επίσης, πολύ μεγάλα brand χρησιμοποιούν το λεγόμενο πολυκαναλική παρουσία τους, δηλαδή και με δίκτυο καταστημάτων και με πολύ αξιόλογα e-shop. Άρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ένα ή το άλλο καταργεί το ένα το άλλο, είναι μάλλον συμπληρωματικά. Και πλέον ο καταναλωτής έχει όλες τις δυνατότητες για να επιλέξει με ποιος τρόπος ταιριάζει καλύτερα στις καταναλωτικές του συνήθειες. Χωρίς να έχω τη γνώση τη δική σου, απλά έχω μία αίσθηση ως απλός πολίτης, ότι συνήθως χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρονικά καταστήματα για να δούμε τι παίζει στην αγορά, αλλά θέλουμε το κανονικό μαγαζί για να πάμε το πάρουμε. Κάπως έτσι. Γιατί θέλω να πω ότι το ποσοστό πωλήσεων αγορών, μάλλον ηλεκτρονικών φυσικών καταστημάτων, παραμένει χαοτικά υπέρ των φυσικών. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεσαι αυτό ή όχι. Όχι απόλυτα. Υπάρχουν αγορές και κλάδοι όπου πλέον έχει σαφώς στραφεί η αγορά προς τις ηλεκτρονικές αγορές. Mm-hmm. Μάλιστα. Όπως για παράδειγμα, χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα είναι η αγορά των ηλεκτρονικών, δηλαδή η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναλωσίμων υπολογιστών, όπου πλέον τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα, έχουν πολύ αυστηρή κωδικοποίηση και ξέρεις ότι συγκεκριμένα ότι ψάχνουν αυτό. Άρα το μόνο σου κριτήριο είναι να το βρεις την καλύτερη τιμή και ιδανικά να στο φέρουν και στην πόρτα σου. Ναι, και επειδή στο φέρνουν στην πόρτα σου με χρέωση, πας και το παίρνεις το κατάστημα μόνο σου. Όλα παίζουν. Λοιπόν, πάμε πάλι στην RDC Informatics. Οπότε να τα κωδικοποιήσουμε λίγο. Έχουμε την πλατφόρμα Atimelo που κάνει φοβερή και τρομερή εκπαίδευση σε όλο τον πλανήτη. Φτιάχνετε sites από ό,τι καταλαβαίνω. Φτιάχνετε εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα στο Android, στο iTunes, όλα τα πάντα όλα. Σωστά. Μηχανογραφείτε επιχειρήσεις, δηλαδή. Πες το μου έτσι πιο αυτό. Κάθε σύγχρονη επιχείρηση, είτε δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου, είτε στον χώρο της παροχής υπηρεσιών, έχει ανάγκη από το να παρακολουθήσει μηχανογραφικά τη λειτουργία της.
τα αποθέματά της, να διαπαρακολουθεί τους πελάτες της, να καλύψει το κομμάτι της ανάγκης οικονομικής διαχείρισης, της λογιστικής διαχείρισης. Υπάρχουν συγκεκριμένα λογισμικά προγράμματα λοιπόν, που λέγονται, η κωδική της ονομασία είναι ERP στον χώρο της πληροφορικής, ή ακόμα και λογιστήρια και τέτοια τα πάντα όλα, έτσι. Ακριβώς. Ή συστήματα που λέγονται CRM, του Customer Relationship Management, δηλαδή συστήματα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες, τα οποία βοηθούν τις επιχειρήσεις, αυτοματοποιούν διαδικασίες, αυξάνουν την παραγωγικότητα των στελεχών και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία για τις επιχειρήσεις για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να πετύχουν περισσότερα σε λιγότερο χρόνο. Πες μου τις καλύτερες εφαρμογές για κινητά που έχετε ανεβάσει στο Android και στο iTunes. Οι καλύτερες εφαρμογές μας είναι και αυτές εκπαιδευτικές. Είναι μανία, τίποτα άλλο δεν κάνετε. είναι ο τομέας που ξεχωρίζουμε. Ξεχωρίζω λοιπόν μια σειρά 29 εφαρμογών που έχουμε ετοιμάσει για μια ελληνική επιχείρηση, η οποία μάλιστα είναι ελληνική πολυεθνική γιατί δραστηριοποιείται σε όλες τις επιχειρήσεις του κόσμου, είναι η Express Publishing, και για την οποία έχουμε ετοιμάσει μια σουίτα εκπαιδευτικών εφαρμογών για την εκμάθηση αγγλικών, που απευθύνεται στα παιδιά όλη του κόσμου. Έχει παρουσία σε τουλάχιστον 100 χώρες αυτή τη στιγμή και χιλιάδες downloads στη χρήση, κάνοντας παράλληλα χρήση της εφαρμογής με το εκδοτικό υλικό, το έντυπο εκδοτικό υλικό της εταιρείας Express Publishing. Δηλαδή παίρνει, ξέρω εγώ, το βορειοκορεατάκι, ας πούμε, κατεβάζει την εφαρμογή σας και μαθαίνει αγγλικά, ας πούμε. Το οποιοδήποτε μαθητής στον κόσμο παίρνει το μυστικό. Εγώ μπορώ να ξαναπώ βόρειο κορεατάκι. Δεν ξέρω. Okay, το βόρειο κορεατάκι λοιπόν. Παίρνει το βιβλίο της Express Publishing, μελετάει συνήθως μέσα σε κάποιο, στο χώρο κάποιου φροντιστηρίου, κάποιου εκπαιδευτικού οργανισμού. Mm-hmm. Μελετάει με το βιβλίο και έχει τις επεκτάσεις του βιβλίου. Κάνουμε το βιβλίο να ζωντανεύει μέσα από την εφαρμογή, δίνοντας το λεγόμενο interactivity, τη διαδραστικότητα δηλαδή. Ας σου δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Ας πούμε, όταν τα μικρά παιδιά μαθαίνουν να γράφουν τα γράμματα, όπως ακριβώς μαθαίνουν το μολύβι να γράφουν πάνω στο χαρτί τα γράμματα, μαθαίνουν και πάνω στην ταμπλέτα να ζωγραφίζουν το γράμμα με το δάχτυλό τους. Έλα! Α, ωραίο κόλπο αυτό. Μάλιστα. Μπράβο. Τέτοιες λοιπόν, αυτή είναι η σειρά εφαρμογών με τη μεγαλύτερη απήχηση. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά και είναι ένα από τα έργα το οποίο βεβαίως και αυτό έχει βραβευτεί σε αντίστοιχη διοργάνωση για mobile εφαρμογές και έχει ξεχωρίσει και αυτό στην παγκόσμια αγορά στο εκπαιδευτικό λογισμικό. Μπράβο. Άντε και με το Όσκαρ. Άλλες, πέραν των εκπαιδευτικών εφαρμογών, ή είμαστε πιο πολύ προσανατολισμένοι σε αυτό το κομμάτι? Αν κάποιος μπει στο λογαριασμό μας στο iTunes ή στο Play Store, στο RDC Informatics. Α, έχετε RDC Informatics? Βεβαίως. Τέτοιο. Εκεί μπορεί να δει εφαρμογές από πολύ διαφορετικούς χώρους που έχουμε αναπτύξει. Από ξενοδοχεία και λογιστικά γραφεία. Έλα. Μέχρι marketing εφαρμογές για διάφορους χώρους, πολύ διαφορετικούς χώρους. Χτυπήστε στο iTunes και στο Play Store RDC Informatics και θα δείτε, θα πάρετε μια μικρή γεύση. Μπράβο, πολύ ωραίο αυτό. Και εσύ που ακούς τώρα, άμα θέλεις κάτι να βγάλεις στο Android, ξέρω εγώ, να το κατεβάζει ο κόσμος και να βλέπεις στο iTunes, να πας στην RDC Informatics και να στο φτιάξει. Πες μου όμως, επειδή ωραία τα θεωρητικό-φιλοσοφικά, αλλά πάντα υπάρχει ένα πρακτικό κομμάτι. Για να κάνει κάποιος σήμερα, Σάκη, μια εφαρμογή στο iTunes, θα μου πεις ανάλογα με το τι θέλει να βάλει. Οκ. Okay. Απλά να έχει μια παρουσία, ένα ξενοδοχείο. Με αυτό, τι κόστος έχει κατά μέσο όρο περίπου? Τάξη μεγέθους, λέγω, μου λέει ο Σιλόμπης. 127 ευρώ, σαν τάξη μεγέθους. Δεν υπάρχει τάξη μεγέθους σε αυτού του είδους τα έργα. Εξαρτάται πάρα πολύ από το τι ενσωματώνουμε. Και μόλις ακούσατε ένα κοκοκοκοκο, δεν θέλει να πει, και κύριε. Εντάξει, οκ, μη θέλει να πει. Αλήθεια τώρα, μια και το φέρει κουβέντα. Πού μπορούμε να μάθουμε πληροφορίες για το τι κάνετε και ποιοι είστε γενικώς? Πάρα πολλές πληροφορίες για τη δραστηριοποίηση της εταιρείας υπάρχουν στο δικτυακό μας τόπο, στο www.rdc.gr. Ωραία, RDC δηλαδή... Room Door Cut, τα αρχικά. Room Door Cut, μπράβο, μπράβο, ωραίο, μου αρέσει. Ρόδα, ντίνος και καπέλο, ξέρω εγώ. Όχι το σίτο τέτοιο. Γάτα, το C-Cut, μπράβο, ναι. RDC.gr, λοιπόν, μπαίνεις, βλέπεις τα πάντα όλα εκεί πέρα. Είναι μια αξιόλογη ελληνική εταιρεία στην Ελλάδα της κρίσης, της κλάψας και της μιζέριας. Τώρα όμως που σε έχω, θα σε εκμεταλλευτώ, η αλήθεια είναι, με την καλή έννοια. Πολλές φορές το έχω διαβάσει, πολλές φορές το έχω δει γραμμένο. Μπορείς, ρε αδερφέ, να μου πεις τι στο κέρατο σημαίνει ψηφιακό μάρκετινγκ? Ναι,
Θα το επιχειρήσω. Κοίταξε, η χρήση, η εκτενέστατη χρήση του διαδικτύου. Το να βάλεις ένα μπάνερ, ας πούμε, αυτό είναι. Η εκτενέστατη χρήση του διαδικτύου, των μηχανών αναζήτησης, αλλά και των social media, άνοιξαν τα τελευταία χρόνια, ανέδειξαν το χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ. Σημαίνει τι? Οι δυνατότητες να προβληθούν επιχειρήσεις και οργανισμοί, είτε μέσα στις μηχανές αναζήτησης, είτε μέσα στα social media. Και επειδή αυτά τα συστήματα, επειδή παρέχουν πάρα πολλές δυνατότητες, έχουν μια συγκεκριμένη πολυπλοκότητα, αναπτύχθηκε μια νέα αγορά, όπου χρειάστηκαν ειδικοί άνθρωποι που εξειδικεύτηκαν στη χρήση αυτών των συστημάτων, άνθρωποι που, και ξέρεις, εδώ ήρθε η αγορά του marketing, των ανθρώπων του marketing και των ανθρώπων της πληροφορικής, σε εισαγωγικά, να παντρευτούν, να έρθουν πιο κοντά, να συνεργαστούν. Και αν θέλεις, αναδείχθηκε και μια καινούργια ειδικότητα, αυτή των ανθρώπων του ψηφιακού μάρκετινγκ, όπου συνδυάζουν δεξιότητες και από τους δύο τομείς αυτούς, και είναι πλέον σε θέση να αναλάβουν τα brand, τις εταιρείες, και με τη χρήση των δυνατοτήτων του διαδικτύου να τις αναδείξουν, να τις κάνουν να τις αναγνωρίσει περισσότερος κόσμος και να αυξήσουν κατακόρυφα τις πωλήσεις τους. Μάλιστα. Οπότε, δηλαδή, για να το βάλω λίγο πιο με spots, να το πω κάπως έτσι, ψηφιακό μάρκετινγκ, τα banner είναι. Σίγουρα. Είναι η παρουσία στο social media. Σωστά. Και τι άλλο είναι? Είναι η παρουσία διαφημίσεων στη μηχανή αναζήτησης, αν πούμε ότι μεγαλύτερο μέρος των αναζητήσεων. Αυτά που βγάζει το Google τα πρώτα-πρώτα, τα ύποπτα. Σωστά. Γαβούλα, κάντε και τέτοια, διαπλοκή. Ναι, άλλο. Και επίσης ένα πολύ, πολύ μεγάλο κομμάτι είναι οι διαφημίσεις σε όλα τα social media και βεβαίως οι διαφημίσεις στο YouTube. Αξίζει μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτές, γιατί όλοι βλέποντας το αγαπημένο μας τραγούδι, το αγαπημένο μας βίντεο, έχουμε δει ότι πριν από αυτό συμφανίζεται μια διαφήμιση, την οποία έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, ας πούμε, τα 5 δευτερόλεπτα και συνέχεια να την παραλύσουμε. Και όλοι πατάμε σκύπα, ας πούμε, ναι, εντάξει. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα, ας πούμε, ψηφιακής διαφήμισης, ψηφιακού μάρκετινγκ. Βέβαια, τα πράγματα προχωράνε πολύ. Αναπτύσσονται ιδιαίτερα πολύπλοκα συστήματα και αλγόριθμοι για την ανάπτυξη ψηφιακού μάρκετινγκ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για ψηφιακό μάρκετινγκ, μην σκεφτόμαστε μόνο την Ελλάδα. Σκεφτείτε μπραντ τα οποία έχουν στόχευση ενδεχομένως και όλο τον κόσμο. Πού πάει το πράγμα, για πες εσύ που είσαι μέσα στα κόλπα, ας πούμε. Τι εννοείς? Δηλαδή, θέλω να πω, από πλευρά ψηφιακού μάρκετινγκ, αυτό θα είναι μια ζωή, ας πούμε. Βλέπεις να γίνεται κάτι διαφορετικό, να μετασχηματίζεται, να αλλάζει στο μέλλον? Κοίταξε, υπάρχει ένας τεράστιος μετασχηματισμός ήδη που έχει συντελεστεί, όπου παραδοσιακά κανάλια όπως ήταν η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, αλλά και ο τύπος. Τα έντυπα. Το ραδιόφωνο, είπες. Πέθανα τώρα. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο σήμερα. Αυτό μας τελείωσε. Είδες, ακόμα και εμείς εκπέμπουμε πάνω από το ίντερνετ, έτσι. Όχι, τώρα σοβαρά. Άμα το, να σου πω το. Μάθηκες κάτι από μένα, τι λόγο. Το ραδιόφωνο θα είχε κλείσει, φίλες, αμέσως. Δεν θα υπήρχε αμέσως. Ξέρεις, το κράτησε όρθιο και ανοιχτό. Για πες μου. Η οδηγία των αυτοκινήτων. Μάλιστα. Όποιος πάει σπίτι του σήμερα, υπάρχει ένας άνθρωπος που βάζει ραδιόφωνο? Ούτε ένας. Είτε τηλεόραση θα βάλει, είτε το YouTube θα βάλει, το Facebook θα βάλει. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό. Το ραδιόφωνο έμεινε ανοιχτό τα FM χάρη στους οδηγούς των αυτοκινήτων. Ομολογώ, δεν είχα κάνει αυτή τη σκέψη, αλλά έχεις πολύ δίκιο. Αν το σκεφτώ σαν χρήστης, ακριβώς αυτό κάνω. Ακριβώς. Και το ιντερνετικό ραδιόφωνο θα έχει μέλλον, πραγματικό και ουσιαστικό, μόνο όταν θα μπει στα αυτοκίνητα. Με ψηφιακή πλατφόρμα, ξέρεις, να το πληκτρολογείς από το αυτοκίνητο σου. Μόνο τότε. Αλλιώς, τίποτα, πεθαμένη ιστορία είναι. Άρα, ναι, όντως, το ραδιόφωνο έχει υποχωρήσει. Συνέχισε όμως, γιατί σε έκοψα, με συγχωρείς. Κοίταξε, να δεις, σκεφτείς λοιπόν ότι ήδη έχει συντελεστεί μια τεράστια αλλαγή και υπάρχει μια τεράστια μετακίνηση των προϋπολογισμών των διαφημιζομένων, ας πούμε, από τα παραδοσιακά μέσα στο διαδίκτυο και στα social media. Και σίγουρα αυτό είναι διαρκώς αυξανόμενο. Τώρα, το πού θα φτάσουν όλα αυτά και τι έχουμε να δούμε ακόμα, είναι πραγματικά τόσο ραγδαία η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των νέων πραγμάτων που βλέπουμε, που προετοιμάζονται και θα δούμε πολύ σύντομα, όπου πλέον πραγματικά δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσουν όλα αυτά και ενδεχομένως πολύ σύντομα αυτό που σήμερα, ακόμα και εμείς οι διαφημιστές, οι ψηφιακοί marketers, θα λέγαμε έτσι, αυτό που σήμερα θεωρούμε σαν διαφήμιση, που είναι η παρουσία, ας πούμε, στα social media, στο Facebook ή στο Google, στη μηχανή αναζήτησης, ούτε που ξέρουμε τι μορφή θα πάρει τα επόμενα χρόνια και μέσα από ποια μέσα θα συντελείται. Πραγματικά είναι ένα τοπίο που οι εξελίξεις είναι ταχύτατες, ραγδαίες. Υπάρχει πιθανότητα, λέω εγώ τώρα, ωφελής. Όλα αυτά που είναι διαφορετικά μεταξύ τους, δηλαδή YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, τα πάντα, να γίνουν ένα?
Κοίταξε, σίγουρα υπάρχει αυτό που λέμε στην αγορά μας το consolidation, δηλαδή γίνονται εξαγορές σε μεγάλο επίπεδο και μεγάλες εταιρείες. Ναι, όπως, Yahoo νομίζω εξαγοράστηκε πρόσφατα. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, το Yahoo εξαγοράστηκε από το Bing, το LinkedIn εξαγοράστηκε από τη Microsoft. Α, μας τελείωσε το LinkedIn. Δεν μας τελείωσε, συνεχίζει ανεξάρτητα, αλλά ανήκει, ναι, πλέον, αλλά ανήκει πλέον στη Microsoft. Υπάρχουν λοιπόν... πέρα το ότι κάποια μέσα συγχωνεύονται, γιατί συγχωνεύονται οι εταιρείες που, ή εξαγοράζονται οι εταιρείες που τα κατέχουν. Εντάξει, σίγουρα ο ανταγωνισμός σε αυτό το επίπεδο πάντα θα συνεχίσει να υπάρχει. Mm. Και βεβαίως δεν ξέρουμε πόσο ξέρεις, ίσως έχεις διαπιστώσει και εσύ από την εμπειρία σου, ότι είναι πολύ εύκολο μέσα από να ξεπηδήσει κάποιο νέο μέσο και να γίνει πολύ γρήγορα γνωστό και να παραγωνίσει άλλα που υπάρχουν. Αν σκεφτείς. Και πάμε λίγο πιο πίσω, θα δεις ότι υπήρχαν δικτυακοί τόποι και social media τα οποία που ήταν τότε γνωστά και τώρα καν δεν υπάρχουν. Βέβαια, το Messenger, το Windows Messenger να πούμε, το IRC, πιο παλιά, ακριβώς, και στα παλιά καλά χρόνια. Ακριβώς. Ναι. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρουμε. Ας κρατήσουμε ότι είναι κάτι που το οποίο εξελίσσεται πολύ γρήγορα και θα δούμε πού θα εξελιχθούν όλα αυτά. Οι προβλέψεις είναι λίγο επικίνδυνες αυτό, αγαπητέ. Τι θυμήθηκα, η IRC, Παναγία μου. Λοιπόν, άσε, γιατί θα αρχίσω να σκέφτομαι και παράλληλα πράγματα. Εκεί γίνανε οι πρώτες διαδικτυακές γνωριμίες. Οι γνωριμίες και του λέει, και να τα γνωριμίες υγιής πάει στην ευχή, να πούμε. Βγαίνει ο κάθε Λούλης Κουκλεντές με το πεταλουδίτσα 12-13 και κάτι τέτοια, να πούμε. Κάθε τι χρησιμοποιείται για καλό και για κακό. Εντάξει, εγώ δεν πάτησα ευτυχώς να πούμε, αλλά, αλλά όντως είχα πολλά ακούσει τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πες μου ρε εσύ, Σάκη, μερικά πράγματα για την εταιρεία Γενικά Στοιχεία. Πότε ιδρυθήκατε σαν RDC Informatics, ο ΕΟ? Τον Ιανουάριο που μας πέρασε, πριν 4 μήνες, συμπληρώσαμε 20 χρόνια δραστηριότητας. Ξεκινήσαμε το 1997. 4 Μουντιάλ. Έχεις δει το Μαραντόνα παίχτη, ρε φίλε. 97, μπράβο. Πόσα άτομα έχεις? Τώρα είμαστε 27 άνθρωποι στην εταιρεία. Είστε 27, Ωραία, μπράβο. Και ποια είναι τα... Ωραία, έχετε λοιπόν, να πείστε από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε μια ολοκληρωμένη λύση για κάποια επιχείρηση, κάποια εταιρεία που θα σας προσεγγίσει. Okay, έχετε αυτή τη φοβερή και τρομερή εκπαιδευτική πλατφόρμα, το Μέλλο. Τι άλλο θα κάνετε σε αυτή τη ζωή? Κοίταξε, στρατηγικός μας στόχος είναι να, όπως έχουμε ξεκινήσει από το 2013 το εξής, έχουμε ξεκινήσει ένα υποκατάστημα στην Αγγλία. Έλα! Ναι, διατηρούμε ένα γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο και με έδρα το υποκατάστημα αυτό, με έδρα το Λονδίνο, προσπαθούμε να διεθνοποιήσουμε τα προϊόντα μας, να διεθνοποιήσουμε την παρουσία μας. Και τώρα με το Brexit τι θα κάνετε? Ναι, είναι ένα καλό ερώτημα το πώς θα διαμορφωθεί. Εντάξει, η μετακίνηση ίσως σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι πρόβλημα. Mm. Το πρόβλημα είναι να έχεις προϊόντα τα οποία να μπορούν να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά. Αυτό το νούμερο ένα. Τώρα η βάση. Και κοίταξε να δεις. Αν είχαμε διαχειριστεί λίγο καλύτερα τη χώρα μας, δεν θα υπήρχε λόγος να πας να τοποθετηθείς σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα για να μπορέσει να αναπτύξει διεθνείς πωλήσεις. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε από την Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ετών, το άκουσμα Έλληνας και Ελλάδα και ελληνική επιχείρηση προκαλεί στη διεθνή κοινότητα μάλλον αμφιβολία και ανασφάλεια παρά σιγουριά. Δηλαδή, άμα τους προσεγγίσετε από το Λονδίνο, τους εμπνέει η σιγουριά? Κοίταξε να δεις, δυστυχώς. Πάλι οι Greek δεν είναι. Αρκεί να σου πω και το εξής, ότι υπάρχει το εξής παράδοξο. Έλληνες πελάτες, αν τους πεις ότι κοίταξε να δεις, είναι μια πλατφόρμα που την έχουμε αναπτύξει εδώ στην Ελλάδα και την προωθούμε και τη διαθέτουμε. Ας σου πει, έλα μωρέ τώρα να πούμε. Ναι. Αν τους πεις ότι κοίταξε να δεις, είναι ένα διεθνές προϊόν, ένα αγγλικό προϊόν, το οποίο είμαστε αντιπρόσωποι και το διανέμουμε στην Ελλάδα, τότε ο ίδιος ακριβώς άνθρωπος για το ίδιο ακριβώς προϊόν αλλάζει η διάθεσή του και η στάση του απέναντι σε αυτό. Δυστυχώς. Αυτά τους λέτε στον κόσμο, ρε πατεώνες, ότι είστε Άγγλοι και τα. Όχι, κοίταξε να δεις. Στην Ελλάδα υπάρχει τώρα πλέον μετά από τόσα χρόνια δραστηριοποίηση, υπάρχει μια πολύ ισχυρή αναγνωρισιμότητα, οπότε μας ξέρει η αγορά πολύ καλά για το τι είμαστε. Φαντάζομαι. Για το τι είμαστε, το τι κάνουμε. Εν τω μεταξύ, όλη μας η δραστηριότητα είναι δημοσιευμένη και στο site αλλά και στα social media. Οπότε απλά σου το ανέφερα σαν παράδειγμα για να σου πω ότι και να σου δώσω ένα επιχείρημα στο πόσο σημαντική είναι η παρουσία των αλές, ότι για να ανεπτυχθείς στην διεθνή αγορά χρειάζεται να έχεις και μια βάση αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όπως είναι τώρα διαμορφωμένα τα πράγματα και εκτός Ελλάδας. Τουλάχιστον στο επίπεδο και στο μέγεθος της εταιρείας δικής μας. Ναι, σωστά. Ωραία, επειδή. Οπότε πιάνω... ο στόχος μας, για να σου απαντήσω σε αυτό, ο στόχος μας είναι
η ολοκλήρωση της διεθνοποίησης των προϊόντων μας σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο πολυγλωσσικότητας, υποστήριξης πολλών γλωσσών, το διεθνές μας μάρκετινγκ και τη διεθνή μας παρουσία και βεβαίως όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να στηρίξουμε και τα τμήματα παραγωγής αλλά και υποστήριξης για τις εγκαταστάσεις μας εκτός Ελλάδας. Μάλιστα. Πιάνομαι λοιπόν από μια πολύ ωραία φράση που είπες για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, για την οποία θα αναφερθούμε εκτενώς σε λίγο ωραίο. Τώρα θα ξαναπάρει ο φίλος μας ο Σάκης εδώ πάλι μια ανάσα. Θα πάρεις και εσύ άλλη μια που ακούς, αφού έγινε το κεφάλι σου κουδούνι από τα τεχνολογικά, αλλά δεν πειράζει να λέγονται και αυτά όμως, γιατί είναι δικά μας παιδιά, προκομμένα παιδιά και πρέπει να τα στηρίζουμε και να τα αναδεικνύουμε. Βάζουμε ένα τραγουδάκι τώρα για τη σχετική ανάσα και τα λέμε σε λίγο. Digging deeper. Κάθε Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, στο μαγικό αέρα του M-World Radio, ο Suspect επιλέγει τη μουσική και λέει στο μικρόφωνο ό,τι του κατέβει στο μικρόδες του μυαλού του στην εκπομπή Digging Deeper. Digging Deeper με τον Suspect. Digging deeper. Deeper με τον Suspect. Digging Deeper. Κάθε Παρασκευή 9 με 11 στο μικρόφωνο του mworldradio.gr ο συνήθις ύποπτος Suspect. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Suspect. Επιστροφή λοιπόν εδώ στο M-World Radio, Suspect πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής σε μια φιλότιμη προσπάθεια να σου κρατήσω καλή παρέα κάθε Παρασκευή βράδυ από τις 9 μέχρι και τις 11. Έστω και λίγο καθυστερημένα και excuse me βασικά, να δώσω ένα ροφηχτό φιλί στη Βέφα, μια καλησπέρα στο Γιώργο από το Παγκράτη, στον Κώστα από τα Πατήσια, στην Ελένη από το Μαρούσι και στο Δεσπινάκι από τον Πειραιά. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ και μάλιστα εδώ όπως και κλειμένος μου ακούει και καλά σχόλια. Και επανέρχομαι λοιπόν στην κουβέντα με τον Διονύση Κουτσαντώνη, τον άνθρωπο πίσω από την RDC Informatics. Ναι, Informatics. Έχω κολλήσει γιατί λέω RDC Electronics, αν και είναι πιο εύηχο, αλλά μπράβο μου, αλλά δεν τους λένε έτσι τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, okay. Φίλε λοιπόν, Σάκη Κουτσαντώνη από την RDC Electronics. Καλά, εντάξει, μιλάμε δεκαετία θεός. Λοιπόν, το Σαρδάμ του Σαρδάμ, ωραίο. Είπες πριν από για την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα και μας περιέγραψες λίγο τη δραστηριοποίησή σου στο Λονδίνο. Αυτά τα τελευταία 7 χρόνια που έχουμε θεωρητικά την κρίση στη χώρα μας, εσένα σε έχει επηρεάσει αυτό και αν ναι, πού? Κοίταξε να δεις, Γρηγόρη, η κρίση αυτή μας επηρέασε και μας επηρέασε πάρα πολύ. Ξεκινώντας, αρκεί να σου πω ότι στην περίοδο 2007-2011, στα πρώτα χρόνια της κρίσης, χάσαμε περίπου το 75% του πελατολογίου μας. Τι λες, πού πήγανε? Οι οποίες ήταν μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είτε έκλεισαν είτε σταμάτησαν πλέον να έχουν ανάγκες πληροφορικής, να έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες μας. Γιατί τι κάνουν το κύριε στα Δευτέρια? Κάθε μια υπόθεση και κάθε μια επιχείρηση είναι μια διαφορετική ιστορία και κάθε ένας κλάδος. Υπάρχουν κλάδοι της αγοράς που είτε περιορίστηκαν δραστικά είτε εξαφανίστηκαν. Έτσι λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση μας επηρέασε και εμάς, για να μην σου μακρηγορώ. Και όταν λες λουκέτα εννοείς φαντάζομαι και με φέσκια, Βεβαίως. Μα κοίταξε να δεις, όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει ένας τεράστιος μετασχηματισμός της αγοράς. Η αλήθεια είναι ότι έχουν παραμείνει πιο ανθεκτικές επιχειρήσεις τώρα. Και βεβαίως, κοίταξε να δεις, επειδή αυτό το πράγμα όλες τις επιχειρήσεις τις άγγιξε, το θέμα είναι πώς κάθε μία κατάφερε να μετασχηματιστεί μέσα στην κρίση, έτσι ώστε να αλλάξει αυτό που έκανε, να το κάνει καλύτερα, να το κάνει πιο παραγωγικά. Αυτό ακριβώς κάναμε κι εμείς. Αλλάξαμε το μοντέλο δουλειάς μας, αφήσαμε δραστηριότητες που πλέον δεν είχαν νόημα
να παρέχουμε, όπως για παράδειγμα η τεχνική υποστήριξη υπολογιστών που κάναμε παλιότερα, και επικεντρωθήκαμε σε πράγματα τα οποία κάνουμε τώρα πλέον πιο καλά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, κάπου στο 2011 κάναμε έναν πολύ ισχυρό και εμείς ανασχεδιασμό της εταιρείας, και έτσι ξεκινήσαμε από το 2011 και μετά πάλι εν μέσω κρίσης, και κάπου εκεί τοποθετείται και η ισχυρή στροφή που κάναμε στην αγορά της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να επενδύσουμε ακόμα πιο στρατηγικά σε συγκεκριμένες αγορές, να γίνουμε καλύτεροι σε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα συστήματα, και έτσι καταφέραμε με τον τρόπο αυτό να αντέξουμε, να σχεδιάσουμε καινοτόμα συστήματα και μέσα από τα μονοπάτια της καινοτομίας και της διαφορετικότητας να δώσουμε λύσεις που είχε ανάγκη η αγορά και τελικά να τα καταφέρουμε. Τα τελευταία 2-3 χρόνια αναψόμαστε σταθερά με ρυθμούς τουλάχιστον της τάξης του 20%. Τι πράγμα? 20% τα τελευταία πόσα, 2-3 χρόνια? Τα τελευταία, ναι, από το 2014. Αν ακούει ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, έχουμε εδώ έναν άνθρωπο που μπορεί να πληρώσει πολλούς φορούς. Γιατί έχει που το κάνει ούτως ή άλλως. Ναι, το οποίο έχει φοβερή κερδοφορία. Μπράβο, πάντα τέτοια. Άρα δηλαδή μου λες ότι η κρίση θέλει, φέρνει εξειδίκευση. Η κρίση θέλει εξειδίκευση, θέλει νέες ιδέες, θέλει προσαρμογή. Ξέρεις, λέγαμε παλιά στο Πανεπιστήμιο, για να σου πω και ένα ακόμα πιο θεωρητικό, ότι τα συστήματα, στη θεωρία των συστημάτων, λέμε ότι ό,τι μένει σταθερό πεθαίνει. Έτσι ακριβώς και στην οικονομία και στην κοινωνία. Αυτό που ζούμε τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο καμπανέβασμα, να το πούμε απλά λόγια, της οικονομίας, της κοινωνίας, της οικονομίας και της κοινωνίας. Και κοίταξε, αν κρατήσουμε το θετικό αυτής της υπόθεσης, είναι ότι είμαστε αρκετά χαμηλά. Ελπίζουμε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ελπίζω όλη αυτή η κακή ψυχολογία, η κακή κατάσταση στην οικονομία και τα παράδοξα που έχει η οικονομία μας, έτσι, να αντιμετωπιστούν και να βοηθήσουν με τις εξελίξεις στην οικονομία να πάνε όλα καλύτερα. Και αυτό είναι το αισιόδοξο αυτής της κατάστασης που έχουμε σήμερα, που έχουμε φτάσει. Είπες κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δηλαδή η Άνια που ακούει τώρα από την Κέρκυρα και η Βέφα από τον Νέο Κόσμο θα σε βρίζουνε, γιατί είπες το σταθερό πεθαίνει. Για κάποιους ανθρώπους το σταθερό είναι και αξία. Αλλά βέβαια όχι σίγουρα, όχι για το επιχειρήν. Αλλά μ' άρεσε αυτό, ήταν έτσι ωραίο, διφορούμενο, μ' άρεσε. Επειδή συνήθως αυτά λέμε αχ τι κρίμα, ξέρω εγώ, αλλά μετά από λίγο λέμε ελπίζω να αλλάξει. Ας το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό. Εσένα ποια εμπόδια, ρε φίλε, σου βγάζει το κράτος στη δουλειά σου? Κοίταξε να δεις, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Capital controls, φαντάζομαι. Αυτό ίσως είναι το λιγότερο. Σίγουρα και αυτό επηρεάζει τη συνολική δραστηριοποίηση στην οικονομία. Αλλά αυτό σε σχέση με το μεγάλο πρόβλημα της υψηλότατης φορολογίας είναι πολύ μικρότερο. Αυτή τη στιγμή το θέμα με την φορολογία είναι ένας απόλυτος παραλογισμός. Αν κάποιος δει τα νούμερα και τα δει ορθολογικά, δηλαδή προσπαθήσει να διαβάσει τα νούμερα και το τι σημαίνει φορολόγηση σήμερα, θα δεις ότι είτε κερδίσεις 10.000 ευρώ ας πούμε, στην κερδοφορία σου, είτε κερδίσεις 50.000 ευρώ, τα χρήματα που μπορείς να πας στο σπίτι σου, να σου το πω απλά, είναι τα ίδια. Ναι. Άρα λοιπόν δεν έχεις κανένα κίνητρο να προσπαθείς για περισσότερο, να προσπαθείς να παράξεις περισσότερο κέρδος. Έτσι. Γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο φόρων, το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα. Κοίταξε, πιστεύω ότι οριμάζουν σιγά σιγά τα πράγματα και οι συνθήκες και θα το καταλάβουν οι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση, ότι πρέπει να αλλάξει. Γιατί κοίταξε να δεις, αν η οικονομία μας χρηματοδοτείται από το σχετικά μικρό κομμάτι της ιδιωτικής οικονομίας που έχει μείνει και λειτουργεί σήμερα, πρέπει και αυτό το κομμάτι να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή και να καταφέρει να ζήσει. Γιατί αν αυτό πεθάνει, τότε δεν θα υπάρχει πλέον κανένας πλούτος εδώ στη χώρα μας. Έτσι, και τότε πραγματικά τα χειρότερα εκεί έρχονται. Δεν έχεις καταλάβει καλά, φίλε. Εδώ είσαι ένας καπιταλιστής που πίνει το αίμα των εργαζομένων σου. Έτσι δεν είναι? Οπότε τι θέλεις να πούμε να σου κάνει το κράτος? Δεν καταλαβαίνεις. Έτσι ακόμα αριστερή κυβέρνηση η οποία πρέπει να σε κλείσει εσένα για να διορίσει μετακλητούς στο δημόσιο. Δεν καταλάβα που δεν καταλάβεις που ζεις. Κοίταξε, μια καλή ιδέα είναι την επόμενη Παρασκευή να φωνάξουμε στελέχη από την εταιρεία και να σου μεταφέρουν την εμπειρία τους για το πώς είναι και το πώς περνάμε στην εταιρεία. Πίνει το αίμα εξορισμού του κόσμου γιατί είσαι ιδιωτικό κεφάλαιο, είσαι καπιτάλα. Ξέρεις, με όλα αυτά που μεγαλώσαμε, ας πούμε, και μάθαμε και φάγαμε το κεφάλι μας. Ωραία, δηλαδή το εμπόδιο που σου βγάζει το κράτος είναι ο φόρος. Μάλιστα.
Άλλο, η φορολογία υψηλή. Τώρα τι πρέπει, πόσο είναι, 35%, πόσο έχει πάει. 29 ή όχι. Κοίταξε, ας μην το συζητήσουμε, γιατί οι φορολογικοί συντελεστές, καταρχάς, φάσε ότι αλλάζουν. Καλά, ναι, σωστά. Ότι αλλάζουν, ναι, διαρκώς. Μπράβο, ναι, σήμερα είναι. Υπάρχουν, αλλάζουν σε κλίμακες. Ξεκινάμε με τη φορολογία να είναι στο 29%. Αν φορολογήσει για πρώτη χρονιά, έχεις και άλλο τόσο προκαταβολή, 100% προκαταβολή για τον, τον επόμενο χρόνο. Έχετε και την προκαταβολή, μπράβο. Ναι, στα κέρδη σου προστίθεται περίπου το 27% που πρέπει να πληρώσει ο επιχειρηματίας σαν ασφαλιστικές εισφορές, πλέον που υπολογίζονται επί των κερδών. Α, επί των κερδών είσαι. Ναι, οπότε αν βάλουμε, κοίταξε να δεις, αν κάνεις τις απλές πράξεις, 29 και 29 και 27, ναι, και κάτι έκτακτες εισφορές και κάτι επιπλέον που βγαίνουν γύρω-γύρω. Σου με 500 ευρουδάκια. Ναι, ίσως το ισοζύγιο ίσως είναι καλύτερο να παίρνεις, επίδομα ανεργίας. Ωχ, φίλε, φρίκι. Ναι. Ποινικοποιείται το κέρδος, δηλαδή. Ποινικοποιείται απόλυτα, η δουλειά. Και αυτό είναι το παράδοξο που υπάρχει τώρα στην δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Και βεβαίως προκύπτει το ερώτημα, okay, εφόσον είναι έτσι, γιατί κάθε μία επιχείρηση συνεχίζει και δουλεύει. Κοίταξε, να δεν συνεχίζει και δουλεύει, και ο μόνος λόγος για να συνεχίσει να δουλεύει και να προσπαθεί είναι γιατί ελπίζει. Γιατί αυτή η κατάσταση, αυτό που ζούμε, είναι ένα παράδοξο. Και όπως ακριβώς, όπως είπαμε πριν, τα συστήματα μεταβάλλονται και πάλλονται, πιστεύουμε ότι τώρα είμαστε στο χειρότερο κομμάτι της κρίσης και ελπίζουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες με πιο ορθολογική αντιμετώπιση, ας πούμε, των επιχειρήσεων, και σε αυτό ελπίζουμε για καλύτερες ημέρες για μας και τα παιδιά μας. Ωραία, θα σου κάνω τώρα μια ερώτηση που πάντα θέλω να την κάνω στον άνθρωπο. Πάντα την κάνω στον άνθρωπο, σου αγοράσει πολύ μεγάλη χαρά. Έστω λοιπόν ότι σε φώναζε ο Άλεξης Τσίπρας και σου λέγε Διονύση Κουτσαντώνη, ψάχνω σα συνέντευξη στο M-Word. Είσαι καταπληκτικό, τα πάντα όλα είσαι. Λοιπόν, από αύριο, ρε φίλε, αναλαμβάνει το Υπουργείο Ανάπτυξη Οικονομία κάτι. Εσύ δηλαδή τι θα έκανε, ρε φίλε, άμα ήσουν ο υπεύθυνη. Ωραία, αύριο είσαι υπεύθυνο, τι θα έκανε. Πες, εντάξει, μην μου κάνει ολόκληρο πλάνο. Προ Θεού, πες μου 2-3 πράγματα, ρε παιδί μου, τα οποία θα πιστεύει ότι μπορούμε να διορθώσουμε χωρί κόστο και να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Εμφανώ καλύτερα τα πράγματα. Κοίταξε να δει. Θέλω έναν άνθρωπο τη αγορά σου για πολιτικά να μου τα πει αυτά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξει η αντιμετώπιση. Υπάρχει ένα, θα λέγαμε τώρα, συμμέσουμε σε ένα ιδεολογικό πρόβλημα, ας πούμε, η ποινικοποίηση του κέρδους και όλη αυτή η αντίληψη που έχει διαμορφωθεί σχετικά με την... Αυτό που σου είπα ειρωνικά πριν, ότι ακριβώς, και καλά πίνεις θεωματικός μου και τέτοια. Ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτή η εχθρότητα προς την επιχειρηματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα ο όποιος πλούτος παράγεται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι αυτός που στηρίζει όλη την κοινωνική πολιτική του κράτους, πληρώνει τις συντάξεις, στηρίζει την πρόνοια, στηρίζει την παιδεία, την υγεία στη χώρα μας. Άρα λοιπόν πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, την ιδιωτική πρωτοβουλία, για να μπορεί το κράτος να λειτουργεί ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το οποίο ξέρεις, θα λέγαμε ότι είναι και λίγο το αυτονόητο, γιατί ξέρεις, όλοι αυτό λένε. Ταυτόχρονα αυτό δεν αρκεί μόνο. Αυτό που πιστεύω είναι η σημαντική ευκαιρία της χώρας μας και που δυστυχώς δεν γίνεται, γιατί πάλι βάλεται από ιδιοληψίες και κακό παρελθόν, είναι το να απελευθερώσουμε δυνάμεις που υπάρχουν στη χώρα μας, οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν απίστευτο πλούτο. Απίστευτο πλούτο. Θα σου δώσω ένα μόνο ένα παράδειγμα. Έχει fan club, έτσι μου γράφουν εδώ. Πες τα μεγάλα και μπράβο και η Κορέα τα λέει και τέτοια δίκιο έχει. Πες τα όλα.gr εδώ πέρα, μπρος, ακούω. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Τα παιδιά μας επί πολλά χρόνια ξενιτεύονται για να πάνε να σπουδάσουν. Τα παιδιά μας φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε να σπουδάσουν πού, στην Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει, θα δεις, παρακολουθώ πολύ στενά αυτή την αγορά, έτσι, γιατί είναι η αγορά μας. Φεύγουν εκατοντάδες παιδιών και πάνε να σπουδάσουν στην Κύπρο. Ναι. Γιατί να φεύγουν τα παιδιά μας να πάνε στην Κύπρο μαζί με τα χρήματα, το ελληνικό συνάλλαγμα, και να πηγαίνει στην Κύπρο, στην Αγγλία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Και όλος αυτός, για να μην λειτουργούσαμε ανάποδα. Να φτιαχτεί το πλαίσιο στην Ελλάδα, να μπορεί να δεχτεί όλους αυτούς τους φοιτητές, έτσι, και να γίνει η Ελλάδα ένας κόμβος εκπαίδευσης στην ευρύτερη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αφού δεν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, ρε φίλε, είμαστε κρατιστές εδώ. Εκεί ακριβώς, όχι, δεν είναι μόνο ότι δεν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, θέλουμε και τα δημόσια πανεπιστήμια διαλυμένα. Έτσι, πες το σωστό. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο τα οποία δεν αφήνουν δυνάμεις που υπάρχουν στην Ελλάδα, άξιους ανθρώπους, πολύπειρο και πολύ ικανό επιστημονικό προσωπικό,
να παράξει στη χώρα μας και να δώσει προστίμενη αξία στον όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Τετριμένο, αλλά θα το πούμε ακόμα μια φορά, ότι πολλοί ικανοί άνθρωποι, άνθρωποι που σπούδασαν στη χώρα μας, ξενιτεύονται, αφενός για να λύσουν το βιοποριστικό τους πρόβλημα, αφετέρου γιατί η κατάσταση εδώ δεν αντέχεται άλλο. Φαντάσου, τα παιδιά που σπούδασαν εδώ, που σπούδασαν με την επένδυση των Ελλήνων πολιτών, πάνε και παρέχουν τις υπηρεσίες και προσθέτουν στο ΑΕΠ της κάθε χώρας έξω από εδώ. Έτσι, αυτά είναι φοβερά πράγματα λοιπόν και δεν χρειάζεται να είσαι ούτε ειδικός. Μια απλή κοινή λογική. Και βεβαίως πιάσαμε έναν χώρο. Έτσι. Αντίστοιχα πράγματα υπάρχουν σε πολλούς άλλους χώρους που μπορούν να γίνουν, όπως ο χώρος της υγείας, με την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού και πολλά πολλά άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν, έτσι ώστε πραγματικά να εκμεταλλευτούμε όλα τα πλεονεκτήματα του ευλογημένου τόπου μας, εδώ της Ελλάδας, έτσι, προκειμένου να αναδείξουμε τα δυνατά μας στοιχεία και να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση που σίγουρα δεν μας εκφράζει σαν πολίτες αυτής της χώρας, πολύ περισσότερο σαν Έλληνες. Ξέρεις κάτι, φίλε, επειδή εσύ το ζεις καθημερινά και σου φαίνεται αυτό το λες τετριμένα πράγματα, εντάξει, να σου πω. Κι όμως, αυτό που θεωρείς εσύ τετριμένο πρέπει να λέγεται διαρκώς. Γιατί ο πολλής κόσμος αυτή την νοοτροπία έχει, ότι δεν θέλω ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα δημόσια πρέπει να είναι διαλυμένα. Γι' αυτό και έχεις δει εσύ κανένα συλλαλητήριο ή καμία δυναμική, ας πούμε, έκφραση του κοινωνικού ιστού ότι κόφτε τις αηδίες, βάλτε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή πρέπει να τα λέμε, γιατί όπως έχει διεισδύσει αυτή η νοοτροπία, κάπως πρέπει να σπάσει. Άμα λοιπόν το βουλώνουμε όλοι και δεν μιλάει κανένας, δεν γίνεται. Άρα αυτό που θεωρείς κλισέ, μην το θεωρείς καθόλου κλισέ. Πες το, γιατί για τους περισσότερους δεν είναι κλισέ. Κοίταξε, έχεις δίκιο και εδώ. Πρώτα απ' όλα, ξέρεις, μπορεί να λέμε ότι θέλουμε πολλά πράγματα, θέλουμε να αλλάξουν. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Και να μην ξεχνάμε, όσον αφορά, γιατί είναι πολύ εύκολο να κακολογείς ένα κακό πολιτικό, μια κακή πολιτική με ήττα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί που μας κυβερνούν κάποιους έφεραν στην εξουσία. Εξελέγησαν. Σωστά, έτσι είναι, αγαπούλα, βέβαια. Οπότε μην ξεχνάμε ότι έχουμε αυτούς που μας αξίζουν, αφού τους επιλέξαμε. Άρα λοιπόν, ας αλλάξουμε εμείς. Ας προσπαθήσουμε, ας αλλάξουμε το μυαλό μας, τον τρόπο που μάθαμε ή που μας μάθανε, έτσι, για να προσπαθήσουμε σε νέες αρχές, με νέες αξίες, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τη χώρα μας. Ελπίδα υπάρχει. Εγώ εκφύσεως αισιοδοξώ. Πού? Τι εννοείς? Πού υπάρχει ελπίδα? Σου είπα το σημαντικό. Καταρχάς, εντάξει, τώρα με κάνεις να λέω ρομαντικά πράγματα. Δεν πειράζει, πες το, ό,τι νιώθεις, γι' αυτό είσαι εδώ. Ναι, ας μην αρχίσουμε να λέμε για το απίστευτο potential του Έλληνα, ας πούμε, έτσι, και την απεριόριστη δυναμική του και το ελληνικό μας ταπεραμέντο. Κοίταξε, νομίζω ότι το πιο ισχυρό πράγμα και αυτό που είναι μπροστά μας είναι ότι χρειάζεται μια σοβαρή αντιμετώπιση της κατάστασης στο σημείο που έχουμε φτάσει, έτσι ώστε να δούμε την ευκαιρία που είναι μπροστά μας. Το σημείο που φτάσαμε να το δούμε ότι τώρα πραγματικά είμαστε στον πάτο του βαρελιού. Να ξεκινήσουμε από εδώ και πέρα και να δούμε να τελειώσει η κατρακύλα και να αρχίσουμε την ανάπτυξη. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι μας, ο καθένας από εμάς, να το συνειδητοποιήσουμε και να προσπαθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και με τις επιλογές μας να οδηγήσουμε τη χώρα μας προς τα εκεί. Ποια είναι τα σχέδιά σου για το άμεσο μέλλον? Οικογένεια έχεις? Ναι. Παιδάκια? Έχω δύο παιδάκια. Έλα, αγόρι κορίτσι? Έχω δύο αγοράκια. Είναι, και αγόρια, Είναι 6 και 8 χρονών. Και φυσικά έχω και μια καταπληκτική σύζυγο, η οποία έχει αναλάβει βασικά το μεγάλωμά τους. Καθότι εγώ λείπω πολλές ώρες από το σπίτι και έχει υπομειστεί με όλα τα βάρη της που έχει η ανατροφή των παιδιών, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, λοιπόν. Να σε καλά. Ποια είναι τα σχέδιά σου για το άμεσο μέλλον? Κοίταξε, επιχειρηματικά. Παραμένει στρατηγικός μας στόχος, όπως σου είπα, η ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές. Εύκολα λέγεται, δύσκολα γίνεται. Δεν βιαζόμαστε. Και δεν ξεχνάμε ότι σήμερα η βάση μας είναι η Ελλάδα. Εδώ δουλεύουμε, εδώ έχουμε τη μεγαλύτερη βάση του ανθρώπινου δυναμικού μας και θέλουμε πρώτα απ' όλα η Ελλάδα να είναι η σταθερή μας βάση για τις όποιες κινήσεις κάνουμε στο εξωτερικό. Θα έρθει και η ανάπτυξη προς τα έξω, αλλά πρώτα απ' όλα θέλουμε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη χώρα μας. Μάλιστα. Ποια ερώτηση έχεις βαρεθεί να ακούς? Είμαι ανοιχτός σε όλες. Όχι, υπάρχει κάποια ερώτηση που σου κάνουν γενικά, σου και στην κοινά συνέχεια. Τώρα πες το. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Σε ποια ερώτηση θες να απαντήσεις,
Αυτό τι σημαίνει, αυτό το είναι μια στάνταρ, ας πούμε, ερώτηση που κάνω, είναι ότι εάν θες να επικοινωνήσεις κάτι και δεν στο έχω ρωτήσει, το μικρόφωνο δικό σου. Όχι, δεν είναι, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Εγώ απλά θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την. Περίμενε, πριν βάλεις επιλογή, κάτσε, δεν έχουμε και την τελευταία. Βάλε ένα τίτλο σε αυτή τη συνέντευξη. Μια πολύ καλή συζήτηση με τον αγαπημένο μου φίλο. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Άλλωστε, θέλω να πιστεύω ότι εδώ ήρθαμε να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση. Οι άνθρωποι που μας ακούνε να εμπνευστούν, να φωνάξουν, να διαφωνήσουν, έτσι. Να μοιραστούμε πρακτικά τις εμπειρίες μας. Mm-hmm. Και αυτό το μικρό που έχουμε κάνει μέσα στην Ελλάδα της κρίσης. Ωραία. Αυτός λοιπόν ήταν ο Διονύσης Κουτσαντώνης, ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής της Artis Informatics, μιας εταιρείας πολλά υποσχόμενης στον πολύπαθο χώρο της πληροφορικής στην Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι τα καλύτερότερα και άντε, να σε βλέπω κάποια μέρα στο CNN και να λέω τον βλέπετε, ρε, τον ήξερα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τις ευχές σου.